Γεια σας, ονομάζομαι Αντώνιος Βεντούρης και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Απαραίτητης Κατανεμημένης Επεξεργασίας που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασυγέννης στο Τμήμα Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε αγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ξεκινάμε λοιπόν με το έκτο κατά σειρά εργαστηριακό φυλάδιο, το οποίο έχει σαν σκοπό προγραμματισμό συστήματος διαμοιραζόμενη μνήμη με τη χρήση του OpenMP. Το συγκεκριμένο εργαστηριακό φυλάδιο έχει 7 ερωτήσεις και 6 ασκήσεις. Εισαγωγικά λοιπόν, να πούμε ότι το OpenMP ή αλλιώς το Open Multi Processing είναι ένα API για τη δημιουργία πολυνηματικών προγραμμάτων κοινόχρηστη μνήμη σε C, C++ και Fortran. Υποστηρίζει περισσότερες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών και λειτουργικά συστήματα. Έχει παρόμοια χρησιμότητα με το POSIX Threads, αλλά διαφορετική υλοποίηση. Χρησιμοποιεί και αυτό το μοντέλο Fork Join. Το Master Thread δημιουργεί μια ομάδα από threads για να εκτελέσουν το κομμάτι του παραλληλοποιήσιμου κώδικα. Το κάθε thread παίρνει ένα ID, με το Master να έχει πάντα το ID ίσο με το 0. Τα threads τερματίζουν ή αλλιώς κάνουν join όταν τελειώσουν με την εκτέλεση του παραλληλοποιήσιμου κώδικα. Τα πλεονεκτήματα του OpenMP είναι η ευκολία στη χρήση. Ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να δημιουργεί και να τερματίζει τα threads, όπως συμβαίνει στα POSIX threads, παρά μόνο να ορίσει τα παραλληλοποιήσιμα κομμάτια και αν χρειάζεται παραμέτρους της παραλληλοποίησης. Και ο διαμοιρασμός των δεδομένων στα threads γίνεται αυτόματα. Να πούμε λίγο πώς χρησιμοποιείται το OpenMP. Θα πρέπει καταρχάς να έχουμε τον compiler που να το υποστηρίζει. Ο GCC από την 24.10 και μετά υλοποιεί το OpenMP και αυτό με το linker clean f OpenMP. Κατά το compile λοιπόν. Δηλαδή τη γράφουμε GCC clean f OpenMP και το πρόγραμμα που θέλουμε. Θα πρέπει να έχουμε συμπεριλάβει μέσα στα προγράμματά μας το header file OMP και η παραλληλοποίηση μέσα στο πρόγραμμα ελέγχεται με directives προς τον compiler που ορίζονται με δηλώσεις της μορφής hashtag pragma. Τα directives τώρα ακολουθούν μερικές βασικές οδηγίες που μπορούμε να δώσουμε στον compiler. Οι υπόλοιπες μπορούν να βρεθούν στο επίσημο tutorial του OpenMP και για να πάρετε μια ιδέα θα μπορείτε να επισκεφτείτε και εσείς αυτή τη σελίδα, η οποία είναι μέσα στο εργαστηριακό φυλάδιο. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με τη δημιουργία των threads. Πώς γίνεται αυτό, βάζουμε το directive hashtag pragma OMP parallel. Και με αυτόν τον τρόπο ξεκινάμε να δημιουργούμε threads. Στη συνέχεια να δούμε λίγο τις δομές για τον καταμερισμό των εργασιών. Είναι η for, η οποία συντάσσεται ως hashtag pragma omp for. Στη συνέχεια μπορούμε να έχουμε sections, δηλαδή ότι σπάμε το πρόγραμμα σε κομμάτια, καθένα από τα οποία εκτελείται από ένα thread. Έχουμε τη δομή single, με την οποία δηλώνουμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα θα εκτελεστεί σηριακά και τη δομή master, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε το συγκεκριμένο κομμάτι θα εκτελεστεί μόνο από το master thread. Στη συνέχεια περνάμε σε δομές συγχρονισμού. Είναι η δομή critical, στην οποία το συγκεκριμένο κομμάτι θα εκτελείται μόνο από ένα thread τη φορά. Τη δομή barrier, όπου το κάθε thread περιμένει τα υπόλοιπα να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Την atomic, όπου στην ουσία η επόμενη εντολή κατά την οποία έχουμε εγγραφεί στη μνήμη ανανεώνεται ατομικά και τη δομή flash, η οποία χρησιμοποιείται για να έχουμε μια συνεπή εικόνα της μνήμης. Περνάμε λοιπόν τώρα σε κάποιες βασικές συναρτήσεις του OpenMP. Δεν είναι μόνο αυτές, υπάρχουν και άλλες, αλλά εμείς θα δούμε τις πιο βασικές. Αρχικά την OMP setNum threads, η οποία ορίζει τον αριθμό των threads που θα χρησιμοποιηθούν και έχει σαν παράμετρο έναν ακέραιο αριθμό που είναι ο αριθμός των threads. Έχουμε την OMP getNumThreads, η οποία δεν έχει παραμέτρους, που επιστρέφει τον αριθμό των threads που έχουν δημιουργηθεί, και την OMP getThreadNum, η οποία επίσης δεν δέχεται παράμετρο και επιστρέφει το ID του thread. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε λίγο για τις κοινόχρηστες και ιδιωτικές μεταβλητές. Εξ ορισμού, οι μεταβλητές ενός παράλληλου τμήματος κώδικα στο OpenMP είναι κοινόχρηστες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα τα threads έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στην ίδια μεταβλητή. Αν θέλουμε, μπορούμε να ορίσουμε κάποιες μεταβλητές ως ιδιωτικές ή αλλιώς private, τροποποιώντας κατάλληλα το directive. Τι θα πούμε? Hashtag, pragma, omp parallel, private και σε παρένθεση μεταβλητές που θέλουμε να ορίσουμε ως private. Έτσι λοιπόν, το κάθε thread θα έχει ένα τοπικό αντίγραφο της μεταβλητής, το οποίο δεν θα έχει αρχική τιμή και η τιμή που θα πάρει στο τέλος εκτέλεσης του thread δεν αποθηκεύεται.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε λίγο το OpenMP και συγκεκριμένα το κλασικό προγραμματάκι Hello World. Αρχικά να συνδεθούμε στο machine μας. Πολύ ωραία. Θα μπούμε ως Open User. Θα πάμε στο φάκελο tilde slash lab. Θα δημιουργήσουμε ένα φάκελο φυλάδιο 6 ας πούμε, 06. Ωραία. Και δημιουργούμε μέσα σε αυτόν τον κατάλογο εργασίας ένα υποκατάλογο OpenMP στο οποίο θα τοποθετήσουμε όλα τα προγράμματα που θα κατασκευάσετε στο εργαστήριο OpenMP. Αυτό προαιρετικό είναι, αν θέλετε το κάνετε, αν θέλετε όχι. Εγώ θα τα γράψω κατευθείαν εδώ μέσα. Μπορούμε λοιπόν να τροποποιήσουμε τον αριθμό των threads που δημιουργούνται αυτόματα κάθε φορά με το να θέσουμε μια συγκεκριμένη μεταβλητή περιβάλλοντος πριν την εκτέλεση του προγράμματος ως εξής. Μέσα στο εργαστηριακό φυλάδιο χρησιμοποιεί την εντολή setNV, η οποία δυστυχώς είναι για το λειτουργικό FreeBSD. Εμείς αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε λειτουργικό Ubuntu. Η εντολή στα Ubuntu είναι export. Γράφουμε τη μεταβλητή περιβάλλοντος, η οποία είναι OMP numthreads ίσον και τον αριθμό. Για εμάς είναι 4. Λοιπόν, θα δημιουργήσουμε τώρα ένα πρόγραμμα στο οποίο κάθε thread θα εκτυπώνει το μήνυμα Hello World μαζί με το ID του. Το master thread θα εκτυπώνει το πλήθος των threads. Δημιουργούμε το αρχείο λοιπόν, όπως θα δείτε το εργαστηριακό φυλάδιο lab openmp hello.se και αντιγράφουμε τον κώδικα του εργαστηριακού φυλαδίου. Ξεκινάμε λοιπόν. Βάζουμε τις βιβλιοθήκες που χρειαζόμαστε, την STDIO και την OMP. Ξεκινάμε την main. Στην οποία δηλώνουμε το TID, number of threads. Και ξεκινάμε τις δομές pragma. Pragma OMP parallel. Τώρα, πολλές φορές καλό είναι να βάζετε αγγείλες για να ορίζετε σε ποια σημεία είναι οι δομές πράγμα που έχετε βάλει. Από την άλλη, πολλές φορές κατά το compile υπάρχουν λάθη με τις αγγείλες, με αυτά τα closes. Εγώ δεν θα τις βάλω, παρόλα αυτά θα σας εξηγώ σε ποια κομμάτια έχω παραλληλοποιήσει με κώδικα. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε και λέμε TID ίσον OMP get thread num. Θέλουμε να πάρουμε τον αριθμό των threads που έχουν δημιουργηθεί. Για την ακρίβεια θέλουμε να πάρουμε το ID του κάθε thread. Αυτό θα είναι το TID, το thread ID. Λοιπόν, εκτυπώνουμε printf hello world from thread. TID. Θα πούμε τώρα, αν το TID είναι ίσο με το 0, δηλαδή αν είναι το master thread, τότε το number of threads είναι OMP get num threads και printf there are επί της 100 threads, της 100 d threads, sorry, number of threads. Clean if. Εδώ βλέπουμε ότι θα κλείσουμε και το pragma close και θα βάλουμε return 0. Πρακτικά αυτό πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε pragma close? Αν δείχνουμε ότι στον κώδικά μας όλο το παραλληλοποιήσιμος είναι πιο μέσα, δηλαδή χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα tabs, να αφήνουμε κενά για να καταλαβαίνει και ο άλλος τι έχουμε γράψει. Κλείνουμε και τη main. Θα το κάνουμε compile το πρόγραμμα, όπως είπαμε, gcc plinf openmp lab openmp hello.se plinlab openmp hello. Βλέπουμε ότι περνάει από το compile, το εκτελούμε και βλέπουμε ότι παίρνουμε hello world from thread 2.
Αφού λοιπόν λέει το κάνουμε compile, να το τρέξουμε μερικές φορές με ποικίλο αριθμό από threads, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί δεν παίρνουμε, και η πρώτη θεωρητική ερώτηση λοιπόν είναι γιατί δεν παίρνουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η απάντηση είναι απλή. Δεν παίρνουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα γιατί πρέπει μια μεταβλητή να οριστεί private, ώστε ένα συγκεκριμένο μήνυμα να εμφανίζεται από το master thread. Εμείς είπαμε ότι τον αριθμό των threads θα πρέπει να τον εμφανίζει το master thread. Την οποία μεταβλητή θα πρέπει λοιπόν να την τροποποιήσουμε με κάποιο τρόπο. Όπως λέει και το φιλάδι, μήπως χρειάζεται κάποιες μεταβλητές να οριστούν ως ιδιωτικές. Και η ερώτηση α2 η επόμενη είναι να τροποποιήσουμε κατάλληλα το πρόγραμμα και να επιβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα και σε πλάκες κάναμε και γιατί. Λοιπόν, ουσιαστικά η αλλαγή που θα κάνουμε είναι να ορίσουμε ως private τη μεταβλητή TID, το thread ID διαφορετικά. Και αυτό τώρα, πώς θα το κάνουμε, θα τροποποιήσουμε το πρόγραμμα labopenmphello2.se ώστε να δημιουργηθούν 8 threads χωρίς να τροποποιήσουμε τη μεταβλητή περιβάλλοντος και να επιβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα. Συν ποιες αλλαγές κάναμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, θα δημιουργήσουμε αρχικά το άλλο αρχείο. Ωραία, θα έρθουμε εδώ μέσα, θα βάλουμε το TID private, μπαίνει κατά αυτόν τον τρόπο και τι άλλο θα κάνουμε, να δημιουργηθούν 8 threads. Αυτό που θα κάνουμε θα είναι να ορίσουμε απ' έξω OMP set num threads 4. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι τώρα μας εμφανίζει Hello World from thread 0, generate threads. Παρ' όλα αυτά δεν παίρνουμε σωστά αποτελέσματα και πάλι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Τι το έχουμε πει. Ξεκίνα και δημιούργησε threads. Λοιπόν, εμείς το έχουμε ορίσει να δημιουργεί 8. Να το ξαναγράψουμε λίγο γιατί μάλλον δεν αποθηκεύτηκε πριν. Πολύ ωραία. Και του λέμε. Παράλληλα, εκτύπωσε τα μηνύματα Hello World from Thread Tade. Και, αν είναι, και το, αν είναι το Master Thread, τότε εκτύπωσε τον αριθμό των threads. Για να δοκιμάσουμε να βάλουμε τα clauses. Το κάνουμε ένα compile. Όντως, τελικά ήθελε να βάλουμε σωστά τα clauses, οπότε έχουν σημασία. Η αλήθεια είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια των εργαστηρίων είχα παρακολουθήσει ότι κάποιες φορές τα ήθελε, κάποιες φορές δεν τα ήθελε. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα όντως τα ήθελε και τώρα μας εμφανίζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μας εμφανίζει ότι όντως έχουμε 4 thread, όσα είχαμε ορίσει. Για να ορίσουμε όμως 8, όσο μας λέει το εργαστηριακό φυλάδιο, να δούμε αν όντως θα μας βγάλει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Λοιπόν, 8. Το κάνουμε compile, το τρέχουμε και όντως βλέπουμε ότι εμφανίζει και τα 8 threads. Πάρα πολύ ωραία. Άρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον υπολογισμό του π. Παρακάτω μας δίνεται ένα σειριακό πρόγραμμα υπολογισμού του π, το οποίο καλείται να κάνετε παράλληλο. Δημιουργούμε το serial και αντιγράφουμε τον κώδικα που μας δίνεται στο εργαστηριακό φυλάδιο. Λοιπόν, ωραία.
Ωραία. Λέμε ότι το step είναι 1,0 δια steps. Μετά ορίζουμε μία επανάληψη. Και λέμε το χ είναι i συν 0,5 επί step και το sum είναι summation, μάλλον συνίσον, 4,0 διά 1,0 συν χ επί χ. Κλείνει. Το π είναι step επί sum και εκτυπώνουμε printf step season επί της 100 d slash n p ίσον επί της 100 f slash n steps p return 0. Κλείνουμε τη main, το κάνουμε compile. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Το τρέχουμε και βλέπουμε ότι παίρνουμε τα αναμενόμενα αποτέλεσμα. Το πι 3,141593. Κάνουμε και η α4 θεωρητική ερώτηση είναι να κάνουμε compile, να επιβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα και να δώσουμε το screenshot εκτέλεσης. Τραβάμε λοιπόν screenshot και είναι το α4 παραδοτέο. Δημιουργούμε τώρα αντίγραφο του αρχείου αυτού με το όνομα lab.openmp p-parallel για να δημιουργήσουμε το παράλληλο. Με την εντολή cp. Πολύ ωραία. Και το σε ένα παραδοτέο να τοποθετήσουμε τα κατάλληλα πράγματα directives ώστε να παραλληλοποιηθεί ο αλγόριθμος. Προσέξτε ποιο κομμάτι θα παραλληλοποιήσετε και τις τυχόν ιδιωτικές μεταβλητές που πρέπει να οριστούν, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ίδιο με το αρχικό. Εκτυπώ στον αριθμό των threads που χρησιμοποιήθηκαν. Λοιπόν, αρχικά θα χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να ορίσουμε κάποιες έξτρα βιβλιοθήκες. Την OMP για να χρησιμοποιήσουμε το OpenMP και την stdlib.h. Ερχόμαστε λοιπόν μέσα στη main. Θα πρέπει να ορίσουμε τον αριθμό των threads, τη λεγόμενη μεταβλητή nthreads. Έχουμε μετά το step, το χ, το sum και το p. Αυτά μένουν ως έχουν. Αφού ορίσουμε λοιπόν το step, θα έρθουμε και θα πούμε πράγμα OMP parallel for. Θα χρησιμοποιήσουμε τη δομή reduction για το sum και θα βάλουμε ως private μεταβλητή το χ. Θα εκτελείται κανονικά η for θα γίνεται το printf και θα πρέπει να βάλουμε ένα extra printf για τον αριθμό των threads. Ωραία. Να βάλουμε και τα clauses. Κάτι δεν έχει γίνει σωστά μάλλον. Εδώ. Για να δούμε. Μας βγάζει λάθη για τα closes. Και για να τα βγάλουμε.
και βλέπουμε ότι όντως παίρνουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δεν έχουμε ορίσει συγκεκριμένο αριθμό από threads, οπότε δημιουργήθηκαν 0. Άρα πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν 0 threads. Το ξανατρέχουμε, βλέπουμε ότι παίρνουμε τα ίδια αποτελέσματα. Οπότε είμαστε σωστοί. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να ορίσουμε κάποιο μεγαλύτερο αριθμό από threads, είτε με την OMP setNum threads, είτε μέσα στο πρόγραμμα με τη συνάρτηση. Συνεχίζουμε λοιπόν στη μέτρηση των επιδόσεων. Εισάγουμε στο σειριακό πρόγραμμα υπολογισμού του PIT τις απαραίτητες μεταβλητές και συναρτήσεις για τη μέτρηση του χρόνου εκτέλεσης. Μας δίνονται αυτές οι συναρτήσεις, οπότε εμείς απλά θα πρέπει να τις προσθέσουμε. Οπότε θα αντιγράψουμε το πρόγραμμα στο σε αυτό ερχόμαστε εδώ και αυτό είναι το σε 2 παραδοτέο. Θα ορίσουμε μέσα τις μεταβλητές αυτές. Βασικά αυτό δεν είναι το δεύτερο παραδοτέο, το δεύτερο παραδοτέο είναι ο παραλληλοποιήσιμος κώδικας. Εμείς απλά θα προσθέσουμε τις μεταβλητές. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, στο double ορίζουμε ακόμα τις μεταβλητές start και total. Ερχόμαστε εδώ, λέμε ότι το start είναι OMP get WTime. Φυσικά για να τα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να βάλουμε και τη βιβλιοθήκη του OpenMP. Πολύ ωραία. Οπα. Ωραία. Γίνονται όλες οι πράξεις και λέμε ότι ο συνολικός χρόνος είναι OMP get W time plin start. Εκτυπώνουμε και το χρόνο. Το εκτελούμε και βλέπουμε και το χρόνο εκτέλεσης. Αυτά τώρα πρέπει να τα βάλουμε και στο παράλληλο. Οπότε αντιγράφουμε το lab OpenMPP parallel στο lab OpenMPP parallel time.se. Προσθέτουμε τα έξτρα που θέλουμε, τα start και total. Και ερχόμαστε εδώ και λέμε ότι το total θα είναι OMP get W time clean start. Θα πούμε ότι υπάρχουν τόσα threads και το execution time είναι αυτό. Start is not a function.
Κάτι έχουμε γράψει λάθος, κατά πάσα πιθανότητα. Λέμε ότι το start είναι OMP get W time. Σωστά, το έχουμε ορίσει W. Έχουμε πάλι τη βιβλιοθήκη. Σωστά. Αντίστοιχα, α ναι, εδώ είναι το λάθος. Φυσικά το start δεν είναι συνάρτηση, είναι μεταβλητή. Οπότε το κάνουμε compile. Το τρέχουμε. Βλέπουμε και το χρόνο, βλέπουμε ότι όντως είναι μικρότερος από τον Συριακό. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε επιτύχει την παραλληλοποίηση. Και η θεωρητική ερώτηση α5 είναι να συγκρίνουμε τους χρόνους εκτέλεσης και να υπολογίσουμε το speed up. Πώς γίνεται αυτό? Το speed up είναι ο χρόνος του Συριακού δια το χρόνο του παράλληλου. Δηλαδή θα κάνουμε 0,07 δια 0,03 και θα βρούμε το speed up που επιτύχαμε. Τώρα, συνεχίζουμε στον υπολογισμό αθροίσματος πίνακα και στη θεωρητική ερώτηση α6, η οποία μας λέει να δημιουργήσουμε το σειριακό πρόγραμμα Lab OpenMP Array Serial, το οποίο υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων ενός πίνακα 100 θέσεων, για το οποίο ισχύει το α0 είναι 0 και το α1 είναι 1 κτλ. Δηλαδή με τη σειρά. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτό το α6. Lab OpenMP Array Serial.set. Ωραία. Θα έχουμε το μετρητή μας, θα έχουμε τον πίνακα α που θα είναι 100 θέσεων και θα έχουμε και το άθροισμα το οποίο θα το ξεκινήσουμε από το 0. Και θα πούμε for i ίσον με το 0, i μικρότερο του 100, i συν συν, εκχωρούμε στον πίνακα τα στοιχεία και αντίστοιχα θα κάνουμε και το άθροισμα. Εφόσον τα εκχωρούμε, θα κάνουμε και το άθροισμα. Μετά έχουμε την εκτύπωση. Printf ότι το άθροισμα είναι επί της 100D sum. Κάνουμε και το return. Το κάνουμε compile. Το τρέχουμε και παίρνουμε το sum. Το set 3 παραδοτέο λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε το παράλληλο πρόγραμμα Lab OpenMP Array Parallel 1 που θα εκτελεί την ίδια λειτουργία χρησιμοποιώντας μια global μεταβλητή για τον υπολογισμό του αθροίσματος. Θα πρέπει κάθε φορά να προσέχετε την πρόσβαση στην καθολική μεταβλητή για να μην δημιουργηθεί συνθήκη συναγωνισμού. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε τη δομή συγχρονισμού critical για την εντολή που τροποποιείται η καθολική μεταβλητή. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Δημιουργούμε το πρόγραμμα Lab OpenMP Array Parallel 1. Βάζουμε τις βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιήσουμε. Ξεκινάμε με τη main. Έχουμε το μετρητή μας, τον πίνακα α που είναι 100 θέσεων. Έχουμε ορίσει την global μεταβλητή για το άθροισμα. Θα την ξεκινήσουμε από το 0 και θα ξεκινήσουμε με τα πράγματα directives. For i ίσο με το 0, i μικρότερο το 100, i συν συν, το α του γιώτη είναι ίσο με γιώτα.
Αυτό αρχικά θα γίνει παράλληλο και μετά θα ξεκινήσουμε. Θα γράψουμε πρώτα την for για γιώτα από 0 μικρότερο του 100 συν συν και τώρα θα βάλουμε τη δομή critical. Τη δομή critical. Και θα πούμε το sum θα είναι συν ίσον α του γιώτου. Κλείνει εδώ πέρα η for μαζί με τη, με το, με τη δομή πράγμα και βάζουμε sum επί της 100D, sum. Το κάνουμε λοιπόν compile. Βλέπουμε ότι περνάει με επιτυχία και βγάζουμε και το ίδιο αποτέλεσμα. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε κάνει σωστά την παραλληλοποίησή μας. Πρακτικά αυτό που κάναμε τι ήταν, όπως είχε και το εργαστηριακό φυλάδο, να ορίσουμε μια global μεταβλητή για το άθροισμα για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δομή critical για την εντολή που τροποποιεί την καθολική μεταβλητή. Όπως είπαμε και παραπάνω στο εργαστηριακό φυλάδιο σχετικά με τη δομή critical ήταν ότι το συγκεκριμένο κομμάτι θα εκτελείται μόνο από ένα thread τη φορά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν βάλαμε εμείς πρώτα τη for και μετά τη δομή critical για να γίνεται όλα με τη σειρά κανονικά όπως συνεχίζει η for. Και αυτό ήταν το παραδοτέο σε 3. Τώρα περνάμε στο παραδοτέο σε 4, το οποίο μας θέλει να δημιουργήσουμε το παράλληλο πρόγραμμα OpenMP Array Parallel 2 που θα εκτελεί την ίδια λειτουργία χρησιμοποιώντας την επιλογή Reduction του OpenMP και όχι τη δομή Critical. Περνάμε λοιπόν και σε αυτό το παραδοτέο. Lab OpenMP Array Parallel 2.se. Βάζουμε τις βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιήσουμε. Ξεκινάμε με τη main, συγγνώμη. Και ξεκινάμε με το κυρίως πρόγραμμα. Έχουμε πάλι την global μεταβλητή μας, που είναι το άθροισμα. Έχουμε το μετρητή, το πίνακα 100 θέσεων, ξεκινάμε το sum από το 0, ξεκινάμε τη δομή πράγμα που έχει μέσα τη for για την εκχώρηση των στοιχείων στον πίνακα. Ωραία, κλείνει και ερχόμαστε εδώ και χρησιμοποιούμε το δομή reduction OMP parallel for reduction που θα είναι για το sum. Και κάνουμε for i ίσον με το 0, i μικρότερο το 100, i συν συν που είναι sum συν ίσον α του γιότ. Εκτυπώνουμε ότι το άθροισμα είναι επί της 100d slash n sum. Έχουμε και το return. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε κάνουμε lab openmp array parallel2.se lab openmp array parallel2. Βλέπουμε ότι και εδώ παίρνουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα 4950, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε επιτύχει και αυτή την παραλληλοποίηση. Συνεχίζουμε λοιπόν στον πολλαπλασιασμό πινάκων. Η θεωρητική και τελευταία ερώτηση α7 είναι να δημιουργήσουμε το σειριακό πρόγραμμα LabOpenMP MAL Matrix Serial.se, το οποίο υπολογίζει τον πίνακα που προκύπτει αν πολλαπλασιάζουμε δύο πίνακες 100 επί 100, για τους οποίους ισχύει ότι το α του γιώτου J είναι γι επί J. Ερχόμαστε λοιπόν να δημιουργήσουμε το πρόγραμμα. LabOpenMP MAL Matrix Serial Set. Βάζουμε
τις βιβλιοθήκες, γράφουμε τη main. Ωραία. Και λέμε, έχουμε τον πίνακα 100x100, τον πρώτο, έχουμε και το δεύτερο και τους δύο μετρητές μας. Και έχουμε και ένα login, θα είναι ο πίνακας το αποτέλεσμα όλων αυτών των, ο οποίος θα είναι 10.000. Ωραία. Και τον βάζουμε long για να είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα που θα πάρουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, i με το 0, i μικρότερο 100, i συν συν. Έχουμε και τη δεύτερη for, j με το 0, j μικρότερο 100, j συν συν. Και λέμε ότι το α του γιότ j είναι γιότ επί j και το β του γιότ j είναι πάλι γιότ επί j. Κλείνει αυτό, κλείνει και το άλλο και ξεκινάμε την τελευταία for. Τι λέμε, ότι ο matrix ij είναι α του γιότ j επί β του γιότ j. Κλείνει, κλείνει, έχουμε και την επιστροφή, το return 0 και είμαστε πάρα πολύ ωραία. Το κάνουμε compile. Ωραία. Δεν έχουμε βάλει κάποια printf. Οπότε δεν μας πειράζει. Βέβαια καλό θα ήταν να μπει. Οπότε τι θα κάνουμε. Θα έρθουμε εδώ. Μετά από αυτή τη for. Και θα εκτυπώσουμε τα αποτελέσματα. Κάπουμε for i ίσο με το 0, i μικρότερο του 10.000, i συν συν, printf, επί της 100 LD γιατί είναι για το long integer, slash n, comma, matrix του yot. Το ξανακάνουμε compile, το ξανατρέχουμε και παίρνουμε τα αποτελέσματα του πίνακα. Τα βλέπουμε και εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε τελειώσει με αυτό το θεωρητικό. Περνάμε στο παραδοτέο σε 5 που είναι να δημιουργήσουμε το παράλληλο πρόγραμμα που θα εκτελεί την ίδια λειτουργία. Αντιγράφουμε το προηγούμενο πρόγραμμα. Lab OpenMP mal matrix serial.se στο lab OpenMP mal matrix parallel σε. Ανοίγουμε το παράλληλο. Προσθέτουμε τη βιβλιοθήκη του OpenMP. Ωραία. Και ξεκινάμε, αφού ορίσουμε τους μεταβλητές μας. Εδώ θα βάλουμε ένα μεταβλητή πράγμα OMP parallel for με κοινόχρηστους μεταβλητές το A, το B και το πίνακα matrix. Από κάτω έχουμε τις for μας κανονικά. Η return μένει κανονικά εδώ και πάμε να κάνουμε GCC αυτό το πρόγραμμα. Ωραία,
το παράλληλο. Το παράλληλο. Πάμε να το τρέξουμε. Και βλέπουμε όντως ότι έχουμε πάρει τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που είχαμε πριν. Άρα επιτύχαμε και αυτή την παραλληλοποίηση. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ολοκλήρωση με τη μέθοδο του τραπεζίου. Έχει κάποιες μαθηματικές πράξεις που έχουν να γίνουν για αυτόν τον υπολογισμό και σαν σε έξι παραδοτέω είναι να δημιουργήσουμε το αρχαίο lab OpenMP Integral Serial Set, το οποίο θα υπολογίζει το ολοκλήρωμα από 1 έως 4 για F του Χ, ολοκλήρωμα 3 Χ τετράγωνο και 1. Αυτό θα είναι σηριακό. Μόνο να λειτουργεί αυτό σωστά μπορείτε να συγκεκριμένει την τροποποίησή του για την παράλληλοποίηση. Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε την παράλληλοποίηση και το παράλληλο πρόγραμμα να δέχεται ως παράμετρο της γραμμής εντολής τον αριθμό τραπεζίων και επίσης να χρησιμοποιηθεί στην άρση μέτρηση του χρόνου πριν και μετά το κυρίως μέρος, ώστε τόσο να εκτυπώνει το μήνυμα σε μια γραμμή ότι το αποτέλεσμα είναι χ-χ-χ για ψι-ψι-ψι ας πούμε τραπέζια με τάδα αριθμό νημάτων σε τόσο χρόνο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε εμείς με το σηριακό. Φυσικά υπάρχουν οδηγίες για το πώς να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα σε εργαστηριακό φυλάδιο το οποίο είναι στο E-Class. Οπότε εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον κώδικα για το σηριακό, τον οποίο μετά όμως θα τροποποιήσουμε για το παράλληλο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Lab OpenMP Integral Serial Set. Ξεκινάμε. Ορίζουμε τις βιβλιοθήκες. Θα χρησιμοποιήσουμε και το OpenMP για να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση υπολογισμού του χρόνου εκτέλεσης και φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε και τη συνάρτηση Math γιατί θα χρησιμοποιήσουμε μαθηματικούς τύπους. Ορίζουμε μια συνάρτηση Trap, η οποία έχει σαν ορίσματα Flow Day, B, Int Num και float αστεράκι result. Συν άλλη μια συνάρτηση f η οποία έχει σαν παράμετρο το float χ. Ξεκινάμε με τη main. Λέμε int num float a b και global result. Ορίζουμε το a1. Δηλαδή θα λέμε το ολοκλήρωμα είναι από 1 έως 4, αυτές είναι οι μεταβλητές A και B και το Global Result το ορίζουμε στην αρχή στο 0, στην τιμή 0,0. Λέμε δώσε αριθμό τραπεζίων. Είναι το λεγόμενο num. Καλούμε τώρα τη συνάρτηση trap που έχει παραμέτρους το a, το b, το num, τελεστής και global result και λέμε printf integral επί της 100f slash n, global result. Το return. Κλείνει main, περνάμε τώρα να γράψουμε τη συναρτήση. Ξεκινάμε με την F, η οποία έχει σαν παράμετρο το flow χ. Η οποία πρακτικά τι κάνει, επιστρέφει το αποτέλεσμα 3 επί χ επί χ, στην ουσία το ολοκλήρωμα το 3 χ τετράγωνο συν 1. Και τώρα ξεκινάμε και με τη συνάρτηση trap. Ωραία. Λέμε float interg h χ n a και b και int ο μετρητής, το threads count και το number of threads. Λοιπόν, λέμε ότι το threads count είναι ίσον με op get num threads
Μετά το number of threads είναι omp get thread num. Το age είναι β1 μείον α1 δια μη 1. Το n είναι μη 1 δια threads count. Το α είναι α1 συν number of threads επί μη επί h. Και το β είναι a συν e επί h. Και το interg είναι ίσον με f του α συν f του β δια 2. Και λέμε φορά ίσον με το 1. Εδώ στον σαν το ολοκλήρωμα i μικρότερο ίσο του νη μειον 1 i συν συν το χ είναι α συν γιώτα επί h και το interg είναι συν ίσον f του χ. Κλείνει η for, λέμε ότι το interg είναι interg επί h και το result είναι συν ίσον interg και κλείνει αυτή η συνάρτηση. Όμορφα. Το κάνουμε compile. Το τρέχουμε. Θα δώσουμε 4 τραπέζια. Θα μας βγάλει 66. Πρέπει να βρούμε τον σωστό αριθμό των τραπεζίων. Είμαστε κοντά. Σχετικά κοντά. Είμαστε κάπου εκεί τέλος πάντων, γιατί το σωστό αποτέλεσμα πρέπει να είναι το 66. Το πρόγραμμα είναι σωστό, μην σας προβληματίζει για τα αποτελέσματα που μπορεί να βγάζει. Έχει να κάνει και με τον αριθμό των threads που παίρνει σε συνάρτηση την drop. Οπότε είμαστε σωστοί. Τώρα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε το παράλληλο. Για να τελειώσουμε και αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο. Οπότε θα δημιουργήσουμε, θα κάνουμε copy αυτό το αρχείο. Lab OpenMP integral serial sense στο lab OpenMP integral parallel σε. Θα το ανοίξουμε. Ωραία. Και στην ουσία τι το έξτρα έχουμε να κάνουμε. Μέσα στη main εδώ έχουμε να ορίσουμε ακόμα το threads count και το number of threads. Τα AB και Global Result είναι σωστά και έχουμε ακόμα να ορίσουμε τα Start και Total. Λοιπόν, ξεκινάμε να πούμε ότι το Start είναι OMP Get W Time. Πολύ ωραία. Αυτά εδώ ισχύουν ως έχουν. Βέβαια, πρέπει να ελέγξουμε τον αριθμό που μας δίνεται. Και λέμε τώρα ότι μετά το Global Result θα πούμε ότι το num είναι ατόι argv 1. Τι του λέμε, θέλουμε να πάρουμε το όρισμα που έχουμε δώσει από πριν, γιατί όταν, κατά την εκτέλεση δίνουμε και τον αριθμό των τραπεζίων. Που αυτή είναι η πρώτη παράμετρος ή αλλιώς το argv 1.
Και το ATOI είναι για να μας το μετατρέψει σε πλήθος. Πόσα έχουμε δώσει, δηλαδή μην έχουμε δώσει διορίσματα, ένα ας πούμε και μετά δύο, ή δώσουμε α,4, κάτι τέτοιο. Το ATOI κάνει τη μετατροπή. Και θα πούμε τώρα, όσο το argse είναι διάφορο ίσο του 2, τότε give the number of tables, scanf, break και κλείνει και while. Τι του λέμε εμείς στην ουσία, ότι θέλουμε να μας δώσει μία παράμετρο. Και τι λέμε μετά, ότι όσο το argse είναι διάφορο ίσο του 2, δηλαδή το πρώτο που γράφουμε και μετά η πρώτη παράμετρο που δίνουμε συνολικά 2, όσο είναι διάφορο του 2, δώσε αριθμό τραπεζίων. Και στη συνέχεια τώρα θα ξεκινήσουμε να δώσουμε τα pragma directives. Εδώ πέρα θα δώσουμε, γιατί εδώ στην ουσία είναι η ουσία. Λοιπόν, θα πούμε pragma, omp, parallel, numthreads, με threads count. Τι του λέμε, ότι το number of threads είναι omp get numthreads, καλούμε την drop, λέμε ότι ο συνολικός χρόνος είναι omp get wtime clean start, εκτυπώνουμε το αποτέλεσμα με τον εξής όμως τρόπο. Εδώ τώρα έχει αλλάξει. The result is επί της 100 F for επί της 100 D tables with επί της 100 D threads σε τόσο χρόνο. Slash n, κλείνει και βάζουμε το global result. Μετά θα βάλουμε το num, number of threads και total. Πάρα πολύ ωραία. Μετά έχουμε τη συνάρτηση return σωστά. Και από κάτω οι συναρτήσεις f και trap. Οι εφ έχουν, στην trap έχουμε ορίσει τα float, το interc, το χ, το h, το ν, το a και το b, στο σαν integer τον μετρητή, το number of threads και το threads count, λέμε πόσο είναι το threads count, πόσο είναι το n threads, λέμε πόσο είναι το h, πόσο είναι το n, το a και το b, το interc, τη συνάρτη for, και το μόνο που έξτρα που θα κάνουμε είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη δομή critical για το αποτέλεσμα, για να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνεται σωστά. Οπότε θα έρθουμε εδώ και θα πούμε pragma omp critical, αυτό, result, αστεράκι result, συνίσον interv. Είναι η μόνη αλλαγή που κάναμε. Θα έρθουμε λοιπόν να το κάνουμε compile. Θα το τρέξουμε. Βλέπουμε πόσο είναι το αποτέλεσμα. Αν το βάλουμε με 100, πέφτει πιο κοντά. Λέω ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο για 100 τραπέζια με 4 threads σε τόσο χρόνο. Αν το βάλουμε 500, αν το βάλουμε 700, πιο κοντά στο 66, για 700 τραπέζια με 4 threads σε τόσο χρόνο, σχεδόν μηδαμινό. Τελειώσαμε λοιπόν και αυτή την παραλληλοποίηση. Ολοκληρώσαμε το εργαστηριακό φυλάδιο. Ένα σχετικά
απαιτητικό εργαστηριακό φυλάδιο, γιατί το OpenMP η δυσκολία που έχει δεν είναι τόσο στο να παραλληλοποιήσεις κάποιο τμήμα κώδικα, γιατί αυτό είναι το πιο απλό, πετάς ένα πράγμα OMP Parallel Close. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε κατανοήσει το πρόγραμμα που έχουμε γράψει, να ξέρουμε ποιες μεταβλητές θα πρέπει να είναι private, ποιες θα πρέπει να είναι shared, πού θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δομές critical, αν θα χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιο barrier ή γενικότερα οποιαδήποτε άλλη δομή. Θέλει κάποια, μάλλον κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο να έχει μελετηθεί από πριν το OpenMP για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το εργαστηριακό φυλάδιο. Επίσης, κάποιοι κώδικες όπως η ολοκλήρωση με τη μέθοδο του τραπεζίου, ο βαλβασιασμός πινάκων, το άθροισμα του πίνακα είναι γνωστοί κώδικες οι οποίοι υπάρχουν και σε προηγούμενα εργαστηριακά φυλάδια που είναι στο E-Class, καθώς επίσης και μπορούμε να τους βρούμε και στο ίντερνετ. Να το ψάξουμε. Σημασία όμως δεν έχει να τα βρούμε και να τα κάνουμε copy-paste, αλλά να τα βρούμε και να κατανοήσουμε τους κώδικες. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε με επιτυχία και αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.